Ακούγοντας το Μάκη, σκέφτηκα διάφορα πράγματα που θα ήθελα να σχολιάσω, αλλά θα είναι εις βάρος του χρόνου μου, οπότε θα πω μόνο ένα από αυτά που σκέφτηκα. Ο Μάκης ξεκίνησε πολύ πονηρά λέγοντας ότι είμαστε στον κόσμο της νεωτερικότητας. Δεν έχουμε φύγει από αυτόν. Μικρόφωνο λίγο πιο κοντά. Ναι, συγγνώμη. Γράφω. Λοιπόν, νομίζω ότι δημιούργησε ένα δεσμευτικό πλαίσιο, ελπίζοντας ότι δεν θα φύγουμε από αυτό. Εγώ προσεγγίζω το θέμα όχι από τη σκοπιά του κοινωνιολόγου, αλλά από τη σκοπιά του ιστορικού της επιστήμης και θα πω απλώς ότι θα μιλήσω για ένα μετά. Θυμηθείτε την παράσταση της Έλλης Παπακοσταντίνου πριν μερικά χρόνια στο Βυρσοδεψίο, το μετά. Θα μιλήσω λοιπόν για ένα μετά. Θεωρώ ότι ίσως δεν είναι τόσο σημαντικό να υπερασπιστούμε την νεωτερικότητα ή να κάνουμε το αντίθετο. Θα μιλήσω για μια κατάσταση που θεωρώ ότι είναι εδρεωμένη και, και τη ζούμε. Είναι μια πραγματική πραγματικότητα. Ξεκινάω από... θα πω μερικά πράγματα εκτός κειμένου και μετά θα διαβάσω για να είμαι εντελώς εντός χρόνου. Ξεκινάω από κάτι περίεργο. Κάτι που είναι και αντικείμενο της ερευνητικής μου δουλειάς είναι η επιστημονική επανάσταση. Είναι αυτό που συμβαίνει το 17ο αιώνα, όταν ο κόσμος περνάει, το λέω πολύ χοντρικά και καρικατουρίστικα, από τον αριστοτελισμό στον ευτονισμό. Όταν περνάει δηλαδή από κάποιες ποιοτικές ερμηνείες του κόσμου και ένα γεωκεντρικό σύστημα, κοσμολογικό σύστημα, σε μια άλλη πραγματικότητα που περιγράφεται από τον νόμο της παγκόσμιας έλξης και τη μεγάλη νευτόνια σύνθεση. Θα καταλάβετε στην πορεία γιατί κάνω αυτή την αναφορά, θα μου χρειαστεί σαν σκαλοπάτι. Λοιπόν, ο κόσμος που υπήρχε πριν την επιστημονική επανάσταση, ξαναλέω, είναι καρικατούρα της επιστημονικής επανάστασης αυτό που θα παρουσιάσω, στηριζόταν σε δύο αρχές, ότι οι ερμηνείες των φαινομένων είναι ποιοτικές και αναζητάμε τα αίτια των φαινομένων, έχει σημασία αυτό, υπογραμμίστε το, και η δεύτερη αρχή είναι ότι ο σωστός τρόπος για να οδηγηθούμε στα αίτια των φαινομένων είναι ο μεταφυσικός στοχασμός. Στη διάρκεια της επιστημονικής επανάστασης έχουμε ένα νέο τρίπτυχο. Αυτό το νέο τρίπτυχο είναι αυτό που βλέπετε. Έχουμε μία νομιμοποίηση των μαθηματικών. Δεν είναι οι ποιοτικές αρχές και τα αίτια που περιγράφει τον κόσμο, αλλά είναι τα μαθηματικά. Και οι καταλληλότεροι άνθρωποι για να μιλήσουν για τον κόσμο δεν είναι οι φυσικοί φιλόσοφοι, δεν είναι οι φιλόσοφοι, αλλά είναι οι μαθηματικοί. Η δεύτερη αρχή είναι ότι πάβουμε οριστικά να ενδιαφερόμαστε για τα αίτια, ενδιαφερόμαστε για τους φυσικούς νόμους, που είναι μαθηματικές μορφές που περιγράφουν φυσικές κανονικότητες. Δεν εξηγούν τίποτα. Το περίεργο και ανθρωπολογικά πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο δυτικός πολιτισμός σταδιακά εκπαιδεύεται στο να αρκείται σε αυτό. Μετά από 17 αιώνες ποιοτικών ερμηνεών, εκπαιδεύεται στο να αρκείται σε μια τροπικότητα της φύσης. Και είναι ok με αυτό. Και το τρίτο στοιχείο είναι αυτό που βλέπετε, η αλλαγή της αξιολογικής κλίμακας γνώσης, δηλαδή η έγκυρη γνώση δεν είναι η γνώση των σχολαστικών, τους διακομωδούν όσο περνάνε τα χρόνια, γίνονται γελιοδέστεροι σε εισαγωγικά ασφαλώς οι σχολαστικοί, αυτοί που προσφέρουν έγκυρη γνώση είναι οι μαθηματικοί με τους νόμους φύσης που ανακαλύπτουν. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο εμφανίζεται στην πορεία της επιστημονικής επανάστασης αλλά εδραιώνεται το 18ο αιώνα στα χρόνια του διαφωτισμού είναι ότι αλλάζει η σχέση πειράματος μαθηματικών. Το πείραμα φυσικά είναι και αυτό μια μεθοδολογική καινοτομία της επιστημονικής επανάστασης, αλλά από εκεί που ο Γαλιλαίος χρησιμοποιεί τα πειράματα για να ανακαλύψει την πραγματικότητα, να αποκαλύψει την πραγματικότητα, τις πλατωνικές τροπικότητες που κρύβονται πίσω από τα φαινόμενα, το πείραμα χάνει σταδιακά την έγκλη του και στη διάρκεια του 18ου αιώνα γίνεται η θεραπενίδα των μαθηματικών. Έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι φυσικοί φιλόσοφοι και οι μαθηματικοί του διαφωτισμού θεωρούν ότι η νέα γνώση παράγεται από τα μαθηματικά. Και αυτό στο οποίο χρησιμεύει το πείραμα
είναι για να διαλύσει τις αμφιβολίες μας σε αυτά που λέμε σημεία διασταύρωσης, τα bifurcation points, δηλαδή εκεί που δεν είμαστε σίγουροι ποια λύση του μαθηματικού συστήματος περιγράφει την πραγματικότητα, κάνουμε ένα πείραμα για να δούμε τι γίνεται. Αλλά η νέα γνώση παράγει για τον κόσμο, άρα η συνολική περιγραφή του κόσμου, η μεγάλη νευτόνια σύνθεση, είναι μαθηματική. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι ο κόσμος της νεωτερικότητας είναι ένας κόσμος μαθηματικών. Είναι ένας κόσμος μαθηματικός. Ζούμε σε έναν κόσμο μαθηματικό, ο οποίος φτιάχτηκε το 17ο και το 18ο αιώνα. Δεν ζούμε γενικώς σε έναν κόσμο. Ζούμε μέσα σε ένα κοσμολογικό πλαίσιο και έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο θα ισχυριστώ σε αυτή την παρουσίαση, και τώρα πρέπει να αλλάξω γυαλιά, είναι αυτό που λέω, είναι η φοβερή δεκαετία μεταξύ 49 και 50 που μου δημιουργεί αυτές τις δυσκολίες. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα ισχυριστώ λοιπόν είναι ότι σήμερα ζούμε μία αντίστοιχη μετάβαση ή καλύτερα μία, το είπε και ο Μάκης, μία αλλαγή παραδείγματος, τη μετάβαση από το μαθηματικό στο ψηφιακό. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για γνώση στον ψηφιακό χώρο, είναι σημαντικό να δούμε την ιστορική διαδρομή μέσα από την οποία διαμορφώθηκε αυτή η νέα πραγματικότητα. Είναι όμως επίσης σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η ιστορία της γνώσης στον ψηφιακό χώρο διασταυρώνεται μεν, αλλά δεν ταυτίζεται με την ιστορία των υπολογιστικών μηχανών. Για να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις, θα ξεκινήσω με 4 επισημάνσεις, από τις οποίες εσείς βλέπετε τις 3. Οι υπολογιστικές μηχανές δουλεύουν με είδη ψηφία, δηλαδή με αριθμούς. Η ψηφιοποίηση της γνώσης όμως δεν σημαίνει τη μετατροπή της σε αριθμούς, αλλά τη μετατροπή της σε ψηφίδες. Δεύτερον, η έννοια της ψηφιοποίησης βρίσκεται πλησιέστερα στην έννοια του segmentation, της τμηματοποίησης, παρά της αριθμοποίησης. Τρίτον, υπό αυτήν ακριβώς την έννοια, η ψηφιοποίηση της γνώσης είναι μια διαδικασία αντικειμενοποίησής της, δηλαδή μετατροπής της σε αντικείμενα στον πληθυντικό και όχι μια διαδικασία εξαήλωσής της. Η ψηφιακή γνώση δεν είναι άειλη. Και το τέταρτο σημείο, η ψηφιοποίηση της γνώσης δεν γίνεται μέσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γίνεται στο φυσικό και λογικό περιβάλλον. Η γνώση εισάγεται ήδη ψηφιοποιημένη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άρα η ψηφιακότητα είναι μια συνθήκη που αφορά το σύνολο του κόσμου και όχι μια αναπαράσταση ή ένας αναδιπλασιασμός ο οποίος γίνεται μέσα στην υπολογιστική μηχανή. Η ψηφιοποίηση της γνώσης καθοδηγείται από 3 διαδικασίες που και οι 3 λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα τις πω, το λέω από τώρα, 2+1. Θα το καταλάβετε, θα υπάρχει ένα gap. Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με τη διαχείριση της επιστημονικής γνώσης από το πολιτικοστρατιωτικό κατεστημένο. Τον Ιούλιο του 1945, πριν ακόμα πέσει η ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, αλλά στο τέλος πλέον του πολέμου, δημοσιεύεται στο περιοδικό Atlantic Monthly το άρθρο κάποιου κυρίου Βάνεβαρ Μπούς. Αυτός είναι. Με τίτλο «As we may think». Σας διαβάζω το σημείωμα του εκδότη. Ως διευθυντής του Γραφείου Επιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης, ο Δόκτωρ Μπούς έχει συντονίσει τις δραστηριότητες περίπου 6.000 κορυφαίων Αμερικανών επιστημόνων για την εφαρμογή της επιστήμης στον πόλεμο. Σε αυτό το σημαντικό άρθρο προσφέρει ένα κίνητρο στους επιστήμονες τώρα που οι μάχες έχουν τελειώσει. Τονίζει ότι οι άντρες της επιστήμης πρέπει να στρέψουν πλέον την προσοχή τους στην προσπάθεια να καταστήσουν προσιτό τον απίστευτο όγκο γνώσης που διαθέτουμε. Για χρόνια οι εφευρέσεις έχουν πολλαπλασιάσει τις φυσικές, όχι όμως και τις νοητικές δυνάμεις του ανθρώπου. Τώρα, λέει ο Δόκτωρ Μπούς, διαθέτουμε όργανα τα οποία αν αναπτυχθούν σωστά, θα προσφέρουν στον άνθρωπο πρόσβαση και έλεγχο σε όλη τη γνώση που μας κληροδότησε το παρελθόν. Η τελειότητα αυτών των ειρηνικών μέσων θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος των επιστημόνων μας, τώρα που ανακάμπτουν από το
το πολεμικό τους έργο. Η εργασία του δόκτωρος Μπούς καλεί σε μια νέα σχέση του σκεπτόμενου ανθρώπου με το σύνολο των γνώσεών μας. Η γνώση που παρήγαγε το μεγαλύτερο επιστημονικο-τεχνολογικό πρόγραμμα στην ιστορία της ανθρωπότητας, το Manhattan Project, πρόκειται να αποτελέσει το κύριο όπλο στα ειρηνικά χρόνια του ψυχρού πολέμου. Η διαχείρισή της απαιτεί τη δημιουργία του κατάλληλου μέσου. Το μέσο αυτό λέγεται MEMEX. Είναι μια συσκευή που χάρη σε ένα συνδυασμό μαγνητικών και φωτογραφικών τεχνικών θα αποθηκεύσει όλη την ανθρώπινη γνώση, κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα ανακτήσιμη ανά αντικείμενο, θεματική περιοχή και προσδοκόμενη εφαρμογή. Και φυσικά η λειτουργία της θα είναι προσαρμοσμένη στην τμηματοποίηση, η οποία επρόκειτο πλέον να χαρακτηρίσει τη μεταπολεμική οργάνωση της διανοητικής εργασίας. Η δεύτερη εξέλιξη που συνέβαλε στην ψηφιοποίηση της γνώσης ήταν η μετατροπή της γνώσης από παραγωγική δύναμη σε καταναλωτικό προϊόν. Και αυτό συμβαίνει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γενικά μιλώντας, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, η επένδυση στις παραγωγικές δυνάμεις είναι στρατηγική και ανατίθεται στο κράτος ή συνδέεται με την κερδοφορία συγκεκριμένων και περιορισμένων μερίδων του κεφαλαίου. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, έχουμε μία μεταστροφή του κεφαλαίου όσον αφορά αυτό το ζήτημα, επειδή η γνώση που παρήχθη το προηγούμενο διάστημα ήταν τέτοια και τόση που για πρώτη φορά στην ιστορία επέτρεπε τη μετατροπή της σε καταναλωτικό προϊόν. Η μετατροπή αυτή συντελέστηκε με την εισαγωγή ενός νέου όρου, πληροφορία. Η γνώση μετατράπηκε σε πληροφορία, άρα κατακερματίστηκε, αποκτηματοποιήθηκε και μετατράπηκε από συμβολικό σε οικονομικό κεφάλαιο. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ότι η γνώση έπαψε να αποτελεί προνόμιο ενός ακαδημαϊκού ιερατείου ή πολύ περισσότερο ανιδιωτελών υποκειμένων που αγωνίζονται για το κοινό καλό. Τα Media Labs των Πανεπιστημίων λειτουργούν συμπληρωματικά με την in-house έρευνα των τεχνολογικών κολοσσών και η προστιθέμενη αξία των προϊόντων που παράγουν στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην ενσωμάτωση αντικειμενοποιημένης γνώσης. Η σημαντικότερη αγορά του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα είναι η αγορά πληροφοριών. Και μπαίνω στον πειρασμό να προσθέσω ότι η πιο σημαντική καταναλωτική ομάδα είναι τα twins, είναι τα betweens, είναι οι προέφηβοι. Αυτοί που είναι ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την εφηβεία είναι η σημαντικότερη καταναλωτική ομάδα και ακριβώς με έμφαση σε αυτή την κατηγορία προϊόντων. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από δύο σημαντικές μεταλλάξεις του κοινωνικού σώματος και θα επαναλάβω με έναν τρόπο κάτι που είπε ήδη και ο Μάκης. Καταρχάς, κατασκευάζεται ο χρήστης των προϊόντων πληροφορίας. Ο καταναλωτής πρέπει να είναι ένα άτομο που κατέχει γνώση, που είναι επιστημονικά και τεχνολογικά εγγράμματο, ώστε να μπορεί να χειριστεί και κυρίως να επιθυμήσει τα σχετικά προϊόντα. Άρα, τα όρια της αυθεντίας δεν καταλύονται μόνο στη σφαίρα της παραγωγής, αλλά και στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Η δεύτερη μετάλλαξη αφορά την εμφάνιση μιας νέας κοινωνικής μορφής, ενός πλαισίου παραγωγικών σχέσεων, κατάλληλου για την αξιοποίηση του κεφαλαίου, που είναι συνδεδεμένο με τα προϊόντα πληροφορίας, του δικτύου. Οι αναλύσεις του Μανουέλ Καστέλς, που ανέφερε ήδη και ο Μάκης, στα τέλη της δεκαετίας του 90, μελετούν αυτήν ακριβώς τη διαδικασία δικτύωσης που επιφέρει η πληροφορικοποίηση της γνώσης. Εδώ τώρα κάνω ένα, δεν θα πω την τρίτη εξέλιξη, περνάω σε κάτι άλλο. Θα καταλάβετε στην πορεία γιατί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γνώσης στον ψηφιακό χώρο? Πρώτον, συγκέντρωση της γνώσης. Ο όγκος της γνώσης έχει γίνει τέτοιος που κανένα συμβατικό μέσο δεν μπορεί να τη χωρέσει. Οι 17 τόμοι της Ανσυκλοπεντή είναι αστείοι μετά από δύο βιομηχανικές επαναστάσεις, δύο παγκόσμιους πολέμους και ένα Manhattan Project. Δεύτερον, οργάνωση και πρόσβαση. Αυτό έχει δύο όψεις. Αφενός, ο όγκος και η ποικιλία της γνώσης είναι τέτοια που για την παραγωγική αξιοποίησή της απαιτούνται ειδικές διαδικασίες ανάκτησης.
Αφετέρου, η οργάνωση της επιστημονικής εργασίας μετά το Manhattan Project, το Big Science που λέμε, επιβάλλει στο σώμα της γνώσης ένα segmentation που να αντιστοιχεί στην κοινωνική οργάνωση της εργασίας. Ψηφίδες διαφορετικού χρώματος που χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο εργαζόμενοι διαφορετικών κατηγοριών. Τρίτον, αποκτηματοποίηση της γνώσης. Η ψηφιοποιημένη γνώση δεν είναι γνώση ενός πράγματος, ενός φαινομένου ή μιας μηχανής. Είναι ένα σύνολο από modules που δεν έχουν πατρότητα, άρα ιδιοκτησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πατεντάρισμα και οικονομική εκμετάλλευση συγκεκριμένων modules. Σημαίνει όμως ότι τα bits της γνώσης αποσπώνται και αυτονομούνται από το πλαίσιο των μεγάλων θεωρητικών συνθέσεων που λειτουργούσαν αναγκαστικά μέχρι τώρα στον κόσμο της νεωτερικότητας, Μάκη. Συνδυαστική αξιοποίηση μεγάλων σωμάτων γνώσης. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το ξέρετε, είναι ο γρήγορος ηλίθιος. Άρα μπορεί να εκτελεί με μεγάλη ταχύτητα τετριμένες ενέργειες σε μεγάλο αριθμό ψηφίδων γνώσης. Από αυτή τη διαδικασία παράγεται νέα γνώση. Είτε μιλάμε για τη Summa Theologiae του Ακινάτη, από που ξεκίνησαν και τα Digital Humanities μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε για την αλληλουχία του ανθρώπινου γονιδιώματος. Η έννοια της απογραφής, κυριολεκτικά και μεταφορικά, αρχίζει να παίζει κεντρικό ρόλο στην παραγωγή νέας γνώσης. Και τελευταίο στοιχείο, δικτύωση της γνώσης. Στο ancien regime, στο παλαιό καθεστώς της γνώσης, η γνώση αποτελείται από θεωρητικές υπήρους που χωρίζονταν σε επιμέρους περιοχές. Στον ψηφιακό χώρο δεν υπάρχουν πλέον θεωρητικές ήπειροι, αλλά κόμβοι στους οποίους συγκλίνουν τμήματα γνώσης για να δημιουργήσουν προσωρινές συνθέσεις, οι οποίες υπακούν στη λογική της αξιοποίησης του κεφαλαίου. Η επιτακτικότητα στην οποία υπακούει η ψηφιακή γνώση δεν είναι η οικοδόμηση, αλλά η κυκλοφορία. Δεν είναι η κατάκτηση, αλλά η καινοτομία. Πώς συντελείται η ψηφιοποίηση της γνώσης? Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ψηφιοποίηση δεν γίνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά στο φυσικό και λογικό περιβάλλον. Η γνώση εισάγεται ήδη ψηφιοποιημένη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το ίδιο ισχύει και για τη μορφή της γνώσης που ονομάζουμε Born Digital. Το ότι γεννιέται ήδη ψηφιακή δεν δηλώνει ότι γεννιέται μέσα στον υπολογιστή, αν και ως επιτοπλίστων εκεί γεννιέται. Δηλώνει όμως κυρίως τη διάρθρωση και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτεί το υποκείμενο για να παραγάγει νέα έγκυρη γνώση. Άρα η ψηφιακότητα είναι μια συνθήκη που αφορά το σύνολο του κόσμου και όχι, όπως ήδη έχω αναφέρει, μια αναπαράσταση ή ένας αναδιπλασιασμός στην υπολογιστική μηχανή. Είδαμε νωρίτερα ότι η μαθηματικοποίηση του κόσμου, επιστημονική επανάσταση, συνοδεύτηκε από μια παρέτηση. Την παρέτηση από την αξίωση μεταφυσικής αιτιολόγησης. Η μετάβαση στην ψηφιακότητα συνοδεύεται επίσης από μια παρέτηση. Την παρέτηση από τη φυσικότητα, από τον νατουραλισμό. Η ψηφιακή συνθήκη δεν διατείνεται ότι αναπαριστά τον κόσμο όπως είναι, οργανωμένος σε οντότητες που έχουν νόημα. Ο ψηφιακός κόσμος είναι ένας κόσμος δυνάμεων, powers, potentiae το λατινικό, από τις οποίες είναι ο ψηφιακός κόσμος είναι ένας κόσμος δυνάμεων από τις οποίες απαρτίζονται οι φυσικές, τώρα το βάζω σε εισαγωγικά, οντότητες, αλλά εξίσου εύκολα θα μπορούσαν να απαρτίζονται και άλλες οντότητες που υφίστανται ή μπορούν να αναπαραχθούν, να παραχθούν χωρίς να είναι λιγότερο πραγματικές εντός του ψηφιακού κόσμου. Άρα η ψηφιακή συνθήκη επιβάλλει μια παρέτηση από τον νατουραλισμό και ευνοεί την ανάδυση ενός νέου νατουραλισμού. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι εξοικειωμένος με τον κόσμο των κόμιξ. Έχω σημειώσει ένα μετανατουραλισμό τύπου Transmetropolitan, αν ξέρετε αυτή τη σειρά. Για να κατανοήσουμε τους όρους παραγωγής νέας γνώσης στον ψηφιακό χώρο, πρέπει να κάνουμε μία παρέκβαση για να δούμε ποια είναι η μορφή εργασίας που αντιστοιχεί σε αυτό το χώρο. Και εδώ υπησέρχεται η τρίτη εξέλιξη που συνέβαλε στη δημιουργία του ψηφιακού χώρου.
Ο μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας στη μεταβιομηχανική εποχή είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά αν θέλουμε να καταλάβουμε ποια είναι η ιστορική αλλαγή που πραγματοποιείται. Μισό λεπτάκι. Okay, έχω φάει ένα... Αυτό δεν πειράζει. Λοιπόν, ιστορικά έχουμε τρεις φάσεις. Την παραγωγή απόλυτης υπεραξίας, τα ξέρετε και τα λέω με μία λέξη που είναι εργαλείο και χρόνος εργασίας. Την παραγωγή σχετικής υπεραξίας που είναι μηχανή και ένταση της εργασίας. Και την παρασιτική απομίζηση υπεραξίας διαμέσου της κερδοσκοπικής κυκλοφορίας του χρηματιστικού κεφαλαίου και της δημιουργίας των λεγόμενων τραπεζικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια. Η φάση αυτή αφορά ως επιτοπλίστων οικονομικές συναλλαγές χωρίς πραγματικό παραγωγικό περιεχόμενο, αλλά έχει σημασία επειδή εδραιώνει το δίκτυο ως τόπο παραγωγής της αξίας. Το νέο στοιχείο που εισάγει ο ψηφιακός καπιταλισμός στον τρόπο παραγωγής αξίας είναι μείζονος σημασίας και εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία. Είναι αυτό που δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το βγάζω από το μυαλό μου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και κοινός τόπος, η καθολική υπεραξία. Αν ο τόπος παραγωγής αξίας είναι το δίκτυο και ο κόσμος είναι ψηφιακός, τότε η απέτηση του καπιταλισμού είναι να εξάγει υπεραξία από την ύπαρξη όλων των υποκειμένων μέσα στο δίκτυο, από κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσα σε αυτό. Αυτό έχει δύο σημαντικές συνέπειες. Πρώτον, η παραγωγική μονάδα διαχέεται στον ψηφιακό χώρο και γίνεται συνεχής τόσο από γεωγραφική όσο και από χρονική άποψη, το εργοστάσιο, έτσι που λέει η αυτονομία. Δεύτερον, η εργασία αποειδικεύεται και ιδιωτικοποιείται. Αυτό σημαίνει αφενός ότι χάνει την αναφορά της σε συγκεκριμένα πλαίσια τεχνικής εξειδίκευσης και αφετέρου ότι συγχωνεύεται με τον προσωπικό χρόνο του υποκειμένου. Το δίκτυο είναι η μεγάλη μηχανή που δεν εντατικοποιεί απλώς τον εργάτη, αλλά μετατρέπει σε παραγωγούς όλα ανεξαιρέτως τα υποκείμενα που συνδέονται μαζί της. Έχω σημειώσει κάποια παραδείγματα, αλλά για οικονομία χρόνου ίσως τα αναφέρω μετά, για το πώς όλοι μας με το που συνδεόμαστε στο δίκτυο, και δεν μιλάω για το διαδίκτυο μόνο, με το που συνδεόμαστε στο δίκτυο αρχίζουμε να γινόμαστε παραγωγή αξίας για προϊόντα των οποίων την ύπαρξη αγνοούμε εντελώς. Ποια είναι η οικία διαδικασία παραγωγής γνώσης στον ψηφιακό χώρο μετά από αυτή την παρέκβαση? Σύμφωνα με τα παραπάνω, το όριο ανάμεσα στην παραγωγή γνώσης και την παραγωγή ανταλλακτικής αξίας καταλύεται. Επίσης, καταλύεται το όριο ανάμεσα στον ειδικό και τον μη ειδικό, τον δημιουργό και τον χρήστη. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι στο συνεχές του ψηφιακού χώρου καταλύεται το όριο ανάμεσα σε εργασία και μη εργασία. Ας σκεφτούμε πώς πραγματοποιείται η παραγωγή νέας γνώσης στο προψηφιακό μαθηματικό χώρο. Πάλι, στο χώρο της νεωτερικότητας. Αφετηρία είναι οι εξισώσεις που περιγράφουν τη δομή και την εξέλιξη στο χρόνο ενός φαινομένου που υφίσταται στο φυσικό κόσμο. Επιλύουμε τις εξισώσεις ή το σύστημα εξισώσεων και οδηγούμαστε σε μια μαθηματική έκφραση που περιγράφει μια νέα κατάσταση στο φυσικό κόσμο. Και πάμε στο φυσικό κόσμο και ό, του θαύματος αυτή η κατάσταση είναι εκεί. Η παρατήρηση ή το πείραμα εξασφαλίζουν ότι η αρχική και η τελική αναφορά στο φυσικό κόσμο έχουν εμπειρικό περιεχόμενο. Δηλαδή, η διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης χαρακτηρίζεται από γραμμικότητα και από αναφορικότητα. Αντιθέτως, η παραγωγή νέας γνώσης στον ψηφιακό χώρο δεν είναι κοινή από τα φαινόμενα, αλλά από τα συστατικά τους, δηλαδή από τις ψηφιοποιημένες ή εκγενετής ψηφιακές δυνάμεις που συνθέτουν τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Επίσης, ο τρόπος εργασίας δεν είναι η επίλυση, αλλά η αναζήτηση και ο συνδυασμός, η στατιστική επεξεργασία, η μετασχηματιστική ανάλυση αυτών των δυνάμεων. Είναι αυτό το νέο πλαίσιο
όπου η βασική λέξη είναι αναζήτηση και αναζήτηση σημαίνει κάτι άλλο. Είναι μια καινούργια σημασία της λέξης αναζήτηση. Πάντως δεν είναι η λέξη απόδειξη, είναι η λέξη αναζήτηση η διαδικασία. Η διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης στον ψηφιακό χώρο δεν χαρακτηρίζεται ούτε από γραμμικότητα, ούτε από αναφορικότητα. Μπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε σημείο του ψηφιακού χώρου και να προχωρήσει συνδυαστικά ή κλαδικά για να καταλήξει σε ένα ή περισσότερα προϊόντα που θα τοποθετηθούν και πάλι εντός του ψηφιακού χώρου. Υπό αυτή την έννοια, η διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης στον ψηφιακό χώρο είναι αυτοαναφορική. Και αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ιστορικό ανάλογο, είναι ένα προνεωτερικό ανάλογο. Μοιάζει με τη διαδικασία παραγωγής γνώσης μέσω των υπομνημάτων στο πλαίσιο της αριστοτελικής φιλοσοφίας, όταν η αριστοτελική φιλοσοφία ήταν όλη η γνώση. Ο στόχος αυτής της διαδικασίας δεν είναι να αυξήσει το φορτίο αλήθειας, πράγμα που προϋποθέτει μια σχέση εξωτερικότητας, αλλά να πολλαπλασιάσει τα νοήματα και να πυκνώσει το ενοιολογικό περιεχόμενο του ψηφιακού χώρου. Είναι μια ριζικά νέα διαδικασία, η διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης στον ψηφιακό χώρο. Κάνω ένα άλμα τώρα και πάω, θα καταλάβετε, είναι συνδεδεμένο ασφαλώς, αλλά πάω σε έναν φιλόσοφο που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, λέγεται Χάρι Γκόρντον Φράγκφουρτ. Είναι Αμερικανός φιλόσοφος και ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Το 1986 δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «On Bullshit», του οποίου η επανέκδοση σε βιβλίο το 2005 έγινε best-seller. Το επιχείρημα που αναπτύσσει εκεί ο Φράγκφουρτ στηρίζεται στην αντιδιαστολή του «bullshitter» με το ψευδόμενο. Είναι αμετάφραστο αυτό, έτσι, συγχωρήστε μου το. Και στους δύο καταλογίζει πρόθεση εξαπάτησης. Ωστόσο υπάρχει μία σημαντική διαφορά κατά την άποψή του. Ο ψευδόμενος δεσμεύεται από την αλήθεια. Ξέρει τι είναι αλήθεια, γνωρίζει τους αντικειμενικούς περιορισμούς που επιβάλλει η πραγματικότητα και αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να ξεγελάσει το θύμα του ως προς την ύπαρξη αυτών των περιορισμών. Αντίθετα, ο bullshitter δεν ενδιαφέρεται ούτε να πει ούτε να συγκαλύψει την αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος του είναι αναρχικά παρορμητικός, αλλά ότι τα κίνητρά του δεν έχουν να κάνουν με το πώς όντως έχουν τα πράγματα. Το έργο του δεν είναι ευκολότερο, αλλά είναι πιο δημιουργικό από εκείνο του ψευδόμενου. Ρέπει προς την επινοητικότητα και την κατασκευή και ενέχει περισσότερες δυνατότητες αυτοσχεδιασμού, χωρίς να δεσμεύεται από την αναλυτική και διαβουλευτική αυστηρότητα που απαιτείται από τον ψευδόμενο. Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στα προηγούμενα, η νέα γνώση στον ψηφιακό χώρο προκύπτει από το δημιουργικό μετασχηματισμό και τον εφάνταστο συνδυασμό των δυνάμεων που συνθέτουν το ψηφιακό σύμπαν. Δεν είναι αποτέλεσμα του εμπρόθετου μετασχηματισμού που επιφέρει η δράση ενός ειδικού επί του υλικού που του παρέχει η πραγματικότητα, αλλά της κυκλοφορίας η οποία συνθέτει τις προθέσεις, τις γνώσεις και τις ενσυνείδητες ή ανεπίγνωστες παρεμβάσεις ενός απροσδιόριστου αριθμού υποκειμένων. Επιπλέον, η παραγωγή νέας γνώσης μπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε σημείο του ψηφιακού χώρου και να δώσει προϊόντα που θα τοποθετηθούν πάλι εντός αυτού του χώρου χωρίς να απαιτούν νομιμοποίηση από μια εξωτερική πραγματικότητα ή από την κρίση των ομοτήμων, πέρα από την κοινωνική επικύρωση της ίδιας της ψηφιακής συνθήκης. Σύμφωνα με το σκεπτικό του Φράγκφουρτ, επομένως, η γνώση που παράγεται στον ψηφιακό χώρο δεν κινητοποιείται από το αίτημα της αλήθειας. Μπορεί να μην χαρακτηρίζεται από την πρόθεση εξαπάτησης, αλλά χαρακτηρίζεται από απόλυτη έλλειψη σοβαρότητας. Συνεπώς, είναι εκγενετής bullshit. Το ξέρετε αυτό, είναι Codex Serafinianus. Είναι ένα βιβλίο σύγχρονο ενός καλλιτέχνη. Είναι ένα βιβλίο γεμάτο bullshit. Η ουσία του bullshit κατά το Frankfurt είναι ότι εκφέρεται με το κύρος ειδικών από ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί ή ακόμα και αν είναι, δεν έχουν επαρκή γνώση του συγκεκριμένου θέματος επί του οποίου εκφέρουν γνώμη.
Αυτό όμως δεν συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία. Ας κάνουμε πάλι μια ιστορική παρέκβαση και τελειώνω με αυτή και κάποια συμπεράσματα. Στα χρόνια του διαφωτισμού έχουμε την περίφημη Grub Street. Κυριολεκτικά είναι ένας δρόμος στο Λονδίνο και μεταφορικά είναι μια όλο και μεγαλύτερη μερίδα εγγράμματων ανθρώπων που αρχίζει να κερδίζει τα προστοζήν από την παραγωγή γραπτού λόγου. Τα έργα που εκδίδονται με αυτόν τον τρόπο αποκαλούνται συλλήβδιν φιλοσοφικά, αλλά στην πραγματικότητα αυτά που εκπροσωπούν τη φιλοσοφική παραγωγή του διαφωτισμού είναι ένα ελαχιστότατο ποσοστό. Οι άνθρωποι νιώθουν ελεύθεροι να γράψουν για ένα πλήθος ζητημάτων, από υλιστικές πραγματείες μέχρι ερμηνείες της βίβλου και από συλλογές φανταστικών ιστοριών μέχρι πορνογραφικά φυλάδια. Η απουσία διεθνούς νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά και η αυστηρή λογοκρισία σε εθνικό επίπεδο, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός εξαιρετικά εκτεταμένου διεθνούς εμπορευματικού δικτύου, το οποίο πολλές φορές κινείται στα όρια της νομιμότητας, γνώριμο, προκειμένου να εξασφαλίσει υψηλά ποσοστά κέρδους. Η αγορά του βιβλίου που διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο πυροδότησε μια πολύ σημαντική αλλαγή στο προφίλ του διανοούμενου. Στα μεσαιωνικά και τα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια, η γνώση διακινούνταν πάντοτε στο πλαίσιο μιας αποκλειστικής σχέσης. Έχει και εφημερίδα η Grub Street. Η σχέση αυτή ήταν είτε η σχέση του δασκάλου με το μαθητή, είτε του αυλικού διανοούμενου με τον πάτρονά του. Μολονότι στο διαφωτισμό δεν έλειψαν τέτοιες σχέσεις, ιδιαίτερα του δεύτερου είδους, το πραγματικό νόημα της Grub Street είναι ότι οι άνθρωποι που ήταν σε θέση να παραγάγουν γνώση αισθάνονταν απελευθερωμένοι από το βάρος της αναγκαστικής πατρονίας. Η εμπορευματοποίηση του διανοητικού του σμόχθου μπορούσε να τους εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα χωρίς να επιβάλλει περιορισμούς στην πνευματική τους ελευθερία. Ακόμα περισσότερο, η αγορά είναι μια έμεση σχέση η οποία δεν απαιτεί διαπιστευτήρια από κάθε εμπλεκόμενο. Η φυσική απόσταση που χωρίζει το δημιουργό του βιβλίου από τον αποδέκτη των ιδεών του επέτρεψε σε ανθρώπους που για διάφορους λόγους δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί ως δάσκαλοι ή ως φιλόσοφοι της αυλής να εισβάλλουν μαζικά στο πνευματικό τοπίο. Ταυτόχρονα, η ανάγνωση εξαπλώνεται και ιδιωτικοποιείται. Είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο αυτό με τα reading habits. Έχει και πολύ, πολύ ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα τη χρήση του υπολογιστή από εμάς τους ίδιους ή από τα παιδιά μας. Καθώς το βιβλίο μετατρέπεται σε εφήμερο εμπορικό αντικείμενο, ο γραπτός λόγος χάνει την ιερότητά του και γίνεται αντικείμενο υποκειμενικής οικειοποίησης. Η ρήξη και η αμφισβήτηση γίνονται ευκολότερες, στο βαθμό που ο συγγραφέας είναι ένα μακρινό πρόσωπο, μια χρηματικά διαμεσολαβημένη σχέση, απαλλαγμένη από το βάρος της αυθεντίας. Οι ιδέες έρχονται και παρέρχονται, είναι ελαφρές και διατυπωμένες από ανθρώπους λίγο πολύ όμοιους με αυτούς που τις διαβάζουν. Η νέα ενεργητική στάση του αναγνώστη απέναντι στο κείμενο είναι η άλλη όψη της αποστασιοποιημένης εμπορευματικής σχέσης του συγγραφέα με το βιβλίο. Τελικά, αυτό που αλλάζει στα χρόνια του διαφωτισμού δεν είναι οι ιδέες καθεαυτές. Όχι ότι δεν συμβαίνει μια βαθιά τομή στο περιεχόμενο του φιλοσοφικού στοχασμού στη διάρκεια του 18ου αιώνα. Αυτό που κυρίως συμβαίνει όμως είναι ότι η διασταύρωση των συγγραφέων με την ελευθερία της εμπορευματικής κοινωνίας και των αναγνωστών με τον εφήμερο χαρακτήρα του βιβλίου εμπορεύματος οδηγεί στην κατάλυση της διάκρισης ανάμεσα σε συγγραφέα και αναγνώστη. Αυτή η θορυβώδης εισβολή της κριτικής στο άδυτο της αυθεντίας είναι που μετατρέπει τις ιδέες σε πραγματική κοινωνική δύναμη. Τι συμπέρασμα μπορούμε να συναγάγουμε από αυτή την ιστορική αναλογία σχετικά με τη φύση της γνώσης στον ψηφιακό χώρο? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η θορυβώδης εισβολή της ανοησίας στο χώρο της ειδημοσύνης ανατρέπει βαθιά εδρεωμένες ιεραρχίες που χαρακτήρισαν τον κόσμο της φιλελεύθερης νεωτερικότητας. Όπως και στην περίπτωση του διαφωτισμού επομένως,
Έχουμε μια ριζική αναδιανομή της εξουσίας του λόγου και μια πολύ σοβαρή μετατόπιση του νοήματος. Ταυτόχρονα όμως, αυτή η ίδια ιστορική αναλογία μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι η ψηφιακή συνθήκη εισάγει στοιχεία που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ιστορία. Η δύναμη της κριτικής που αναδύεται στα χρόνια του διαφωτισμού λειτουργεί στο πλαίσιο μιας καλά εδρεωμένης διάκρισης ανάμεσα στον φυσικό κόσμο και τον κόσμο των ιδεών, ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη γνώση της πραγματικότητας. Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στον ψηφιακό χώρο είναι εντελώς διαφορετικές, είναι νέες. Δεν είναι δυνάμεις κριτικής, αλλά είναι δυνάμεις καθ' αυτό παραγωγικές. Υπό αυτή την έννοια, τείνουν να καταλύσουν τη διάκριση ανάμεσα στην κριτική της πραγματικότητας και τη δημιουργία νέας πραγματικότητας. Και αυτό αποτελεί μια ριζικά νέα δυνατότητα, της οποίας την έκταση και τις συνέπειες πιστεύω ότι είναι αδύνατο να συλλάβουμε αυτή τη στιγμή, αλλά με την οποία καλούμαστε να συμπορευτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.